Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας συμμετέχει και στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση με σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και πολλά μέλη του στην κεντρική πλατεία της πόλης. Έχουν περάσει μόλις 50 μέρες από την τελευταία φορά που ήμασταν όλοι εδώ διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματα από ο καθένας από το μετερίζι του, ο καθένας από το φορέα τον οποίο συμμετέχει στις 28 Φλεβάρι. Δυστυχώς όμως από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ τα θέματα και το κυριότερο απ' όλα είναι το θέμα της ακρίβειας. Ίσως να έχουμε πρώτη φορά στα ιστορικά χρονικά το ζήτημα ότι δεν είναι ευχαριστημένοι ούτε οι αγρότες, ούτε οι παραγωγοί, ούτε οι καταναλωτές, αλλά και ούτε και οι επιχειρήσεις με τις τιμές που παίρνουν από τα προϊόντα τους ή από τα κέρδη. Αντιθέτως, συσσωρεύονται πολύ μεγάλα κέρδη στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της ενέργειας και των τραπεζών. Είμαστε εδώ για να πρωτοφωνάξουμε και να πούμε να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση. Εμείς τη βιώνουμε στις επιχειρήσεις μας καθημερινά. Έχουμε περάσει το χειρότερο τρίμηνο που μπορούσε να ξεκινήσει μία χρονιά με τους τζίρους μας να μειώνονται συνεχώς, μιας και οι καταναλωτές δεν έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν τίποτα πέρα των καθημερινών τους αναγκών, οι οποίες τις βλέπουμε συνεχώς και παρά τις εκκλήσεις μας και παρά τις επιβεβαιώσεις της πολιτείας ότι θα μειωθούν οι τιμές. Από εκεί και πέρα δικαιούμαστε το δικαίωμα για αξιοπρέπεια, δικαιούμαστε να δουλεύουμε και να ζούμε τις οικογένειές μας, γιατί αυτό μάθαμε τόσα χρόνια να κάνουμε και από τους γονείς μας για όσους συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας σαν δεύτερη γενιά. Απαιτούμε να υπάρχει αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για το κάθε παιδί, για να μπορεί και ένας επιχειρηματίας, ένας επαγγελματίας, ένας αυτοαπασχολούμενος να πάει 1.000 ευρώ το μήνα στο σπίτι του, να σταματήσουν αυτές οι υπέρογκες τραπεζικές χρεώσεις που μειώνουν συνεχώς το εισόδημά μας, να πάρουν πίσω το άδικο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων, καθώς και να υπάρχει αυτή η μέρημνα τόσο για την υγεία μας και τόσο για την αξιοπρέπειά μας. Δίνουμε βροντερή απάντηση στην εργοδοσία και την κυβέρνηση πως δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, για υπογραφές συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, για μια ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Δηλώνουμε πως θα συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ορμή την κλιμάκωση του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο. Έχουμε μεγάλη παρακαταθήκη τις βασικότατες κινητοποιήσεις και τα συλλαλητήρια του προηγούμενου διαστήματος. Την απεργία στις 28 του Φλεβάρι, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών και συνέδωσε τον αγώνα των εργαζομένων, των αγροτών, των φοιτητών, των αυτοαπασχολούμενων σε ένα μεγάλο πανελλαδικό μέτωπο. Ένα μέτωπο ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων, που εξέφρασε τη γενικευμένη αγανάκτηση που υπάρχει μέσα στα σπίτια μας, την οργή για την προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών που έχουν όλα τα αστικά κόμματα για το έγκλημα στα Τέμπη, την επιμονή και την απέτησή μας να πληρώσουν όλοι οι ένοχοι διαχρονικά. Σήμερα λοιπόν κάνουμε το επόμενο σταθερό βήμα προς τα μπρος, προσπερνώντας για ακόμα μια φορά τις ηγεσίες ΕΚΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ, τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που είναι σταθερά στρατευμένες στη λογική της ανταγωνιστικότητας, των κοινωνικών διαλόγων και της κοινωνικής ειρήνης. Απεργούμε για αυξήσεις στους μισθούς, για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, για αξιοπρεπή ζωή. Έχουμε πείρα και από τις 28 Φλεβάρι. Βάζουμε τις ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους. Βγαίνουμε στον δρόμο όλο και περισσότεροι. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο με την ακρίβεια και τους μισθούς που εξανεμίζονται από την πρώτη εβδομάδα. Δεν πάει άλλο με τις συνθήκες εργασίας που μας τσακίζουν την υγεία.
Και δεν μπορούμε να πάμε και στα νοσοκομεία που μόνο δημόσια δεν είναι και τα φάρμακα που έγιναν απλησίαστα στην τιμή. Δεν πάει άλλο με την παιδεία που για να στείλουμε τα παιδιά μας στα σχολεία και τα πανεπιστήμια πρέπει να βάλουμε πάλι το χέρι στη τσέπη που πλέον είναι άδεια. Εμείς τον επιστημισμό τουρισμό έχουμε αρχίσει να νιώθουμε ότι έχει ξεκινήσει μια νέα σεζόν όλο και πιο νωρίς, με περισσότερους τουρίστες και όλο λιγότερους εργαζόμενους στον κλάδο. Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, οι φοιτητές βρισκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους, στους ανέργους, σε αυτούς που μοχθούν καθημερινά για να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί. Την ίδια ώρα που βλέπουμε την ακρίβεια να καλπάζει, η κυβέρνηση και η εργοδοσία βάζουν το κέρδος πάνω από τις ζωές μας. Την ίδια επίθεση βιώνουμε κι εμείς στα μορφωτικά μας δικαιώματα. Τέτοια είναι ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που μπορεί να πέρασε στη Βουλή, δεν πέρασε όμως στις συνειδήσεις των χιλιάδων φοιτητών. Η πλειοψηφία της νεολαίας βγήκαμε νικητές και καταδικάσαμε αυτόν τον νόμο έκτρωμα.